Καλησπέρα, κυρία Γιάμαλη. Για πείτε μου εσείς τι λέτε για τον νέο πτωχευτικό κώδικα. Κοιτάξτε, καταρχήν παρακολουθεί όλος ο κόσμος ένα μεταμεσονύχτιο σκυλοκαυγά στην κυριολεξία ανάμεσα στα δύο κόμματα. Να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας, κύριε Σπιτάκη. Εντάξει, που αν μη τι άλλο έχουν ακριβώς τις ίδιες ευθύνες για το γεγονός, για ένα θα έλεγα έγκλημα εκπρομελέτης που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν με όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά από την αρχή της μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης το 2008-2009 και φτάνουμε σήμερα σε ένα σημείο όπου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει στρώσει το δρόμο στη Νέα Δημοκρατία για την ολοκλήρωση αυτού του εγκλήματος, διότι ο πτωχευτικός κώδικας όχι απλώς δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία, αλλά η μόνη προστασία που παρέχει είναι προς τις τράπεζες για να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουν τη ρευστότητα των επιχειρηματικών ομίλων για να μπορούν να κάνουν τις επενδύσεις τους. Και διαμορφώνουν τώρα ένα κλίμα κουλτούρας πληρωμών που το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ αυτό, και θα σας υπενθυμίσω το ιδιώνυμο που εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς, αλλά και για την πατέντα κατάργησης της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Να μην ξεχνάμε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν 25.000 πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Και έρχεται λοιπόν σήμερα η Νέα Δημοκρατία, έχοντας στρώσει το έδαφος ο ΣΥΡΙΖΑ, και τι κάνει με βάση αυτό το νομοσχέδιο που προβλέπει, να δεσμεύσει το σύνολο της περιουσίας όσους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, δηλαδή γίνεται εκποίηση της περιουσίας τους, δίνοντας την δυνατότητα επιλογής στις τράπεζες να κάνουν στην κυριολεξία ό,τι θέλουν. Και μάλιστα προβλέπει 12ετή παραμονή στα σπίτια τους ως ενοικιαστές, αυτοί δηλαδή που έφτιασαν αίμα για να φτιάξουν ένα σπίτι. Πρώτη λοιπόν για μια προκλητική, για μια απάνθρωπη στάση. Δηλαδή στην πραγματικότητα ο μισθωτός, ο αυτοαπασχολούμενος ελεύθερος επαγγελματίας μετατρέπεται σε δούλος των τραπεζών. Δούλος στην κυριολεξία. Να ποια είναι η νόμιμη βία. Ποια είναι η νόμιμη κλοπή, εκτός από την παράνομη. Υπάρχει νόμιμη κλοπή και υπάρχει και η νόμιμη βία αυτού του αστικού κράτους με τη βούλα όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά. Ανταλαμβάνεστε λοιπόν ότι το ΚΚΕ όχι μόνο εναντιώνεται σε αυτή την πολιτική, καλεί το λαό σε εγρήγορση, σε άμεση κινητοποίηση, έτσι ώστε να αποκρούσει αυτή τη λέλαπα. Πώς? Αυτό το νομοσχέδιο Φραγκεστάιν στην κυριολεξία. Να σας πω κάτι. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν θα τις υπερψηφίσει τώρα η Νέα Δημοκρατία, το καταλαβαίνετε, κύριε Συντιχάκη. Πώς. Λέω, δεν θα υιοθετήσει τις προτάσεις σας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν απευθύνομαι στη Νέα Δημοκρατία ή στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν κάνει την επιλογή τους. Είναι τάλε κουάλε. Είναι δύο κόμματα τα οποία έχουν ασπαστεί τις μνημονιακές πολιτικές, έχουν ασπαστεί τις αντιλαϊκές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οδηγίες. Θα έρθω και στην πρόταση μομφής. Θέλω να πω όμως ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει διαχρονικά πάρα πολλές φορές προτάσεις νόμου για την ανακούφιση των λαϊκών οικοκυριών. Έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για επανένταξη των αυτοαπασχολούμενων, μιας και μιλάμε για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ και οριστική διαγραφή των τόκων και του 30% των χρεών σε εφορίες και τράπεζες. Αυτές οι προτάσεις όχι απλά δεν εισακούστηκαν, πέρασαν έτσι στα αζήτητα, δηλαδή σαν να μην υπήρχαν όχι μόνο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνουν και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κίνημα Αλλαγής και τα υπόλοιπα κόμματα που ήταν και προηγούμενα στη Βουλή ή τα κόμματα που είναι σήμερα στην παρούσα Βουλή. Αντιλαμβάνεσαι ότι το ΚΚΕ με βάση την πρόταση μομφής που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, το ΚΚΕ θα καταψηφίσει στο πρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών συνολικά την πολιτική της κυβέρνησης αλλά και όλα εκείνα τα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που προσχεδίασαν αυτό το έγκλημα σε βάρος της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας. Άρα θα ψηφίσετε την πρόταση δυσπιστίας. Ναι, αυτό είπε αυτό. Ακούσατε τι σας είπα. Αυτό είπε. Σας είπα ότι προφανώς καταψηφίζουμε την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο αυτής, αλλά και όλων όσων συμμετείχαν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αυτού του εγκλήματος. Είμαι σαφής, είμαι καθαρός. Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς το κάνει για επικοινωνιακούς λόγους. Προσπαθεί να αποπροσανατολίσει και να εξαγνιστεί στην κολυμπήθρα.
έτσι, του Σιλοάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει ισόποσες ευθύνες με αυτές. Και για να σας πω κάτι, ποιοι είναι οι κακοπληρωτές στη τελική ανάλυση? Ποιοι είναι οι κακοπληρωτές? Είναι αυτοί που έβαλαν, δανείστηκαν για να βάλουν ένα κεραμίδι και να βάλουν το κεφάλι τους από κάτω, και την ίδια στιγμή να μένουν άδικτοι οι μεγαλομέτοχοι εφοπλιστές, ιδιοκτήτες ανωνύμων εταιριών, τα θαλασσοδάνεια που πήραν με τις πλάτες των κυβερνήσεων διαχρονικά. Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί να θολώσει τα νερά, μιλώντας για το πρόγραμμα Γέφυρας. Αυτό το πρόγραμμα Γέφυρας, κυρία Γιάμαλη, με συγχωρείτε, είναι η γέφυρα, είναι η μετάβαση, το είπατε κι εσείς, η μετάβαση που οδηγεί στο σφυρί της πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι. Είναι η γέφυρα του ποταμού Κουβάη. Το πρόγραμμα Γέφυρα εμφανίστηκε ως συνεισφορά του δημοσίου στις δόσεις των δανείων. Τι γίνεται όμως? Αυτό είναι ένα παροδικό πρόγραμμα για τον κορονοϊό. Δεν είναι σοβαρή πολιτική για τα χρέη. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Όλες τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που είχατε στο πίσω τέλος του μυαλού σας, και πρόγραμμα Γέφυρα τώρα, για τους δανειολήπτες. Με πρόσχημα την πανδημία και τον κορονοϊό. Οι τράπεζες λοιπόν, τι διασφαλίζουν με το πρόγραμμα Γέφυρας? Διασφαλίζουν να εισπράξουν με εγγύηση του δημοσίου τα ποσά που δεν θα εισέπραταν με άλλο τρόπο. Και δεύτερον, εάν υποθέσουμε ότι καθυστερεί κάποιος την καταβολή των δόσεων, όχι του 9 μήνου, στο 17 μήνο, θα του ζητούν οι τράπεζες ολόκληρο το ποσό και μάλιστα με επιτόκιο 2-5%, για να δούμε πόσο φιλολαϊκό είναι αυτό το μέτρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σήμερα ο μισθωτός, ο αυτοαπασχολούμενος, ο ελεύθερος επαγγελματίας δεινοπαθεί με αυτή τη φορολογία, με αυτά τα χρέη, με τις ασφαλιστικές εισφορές, με τα χαράτσια που του έχουν επιβάλει, και κουνάνε το δάχτυλο και τσακώνονται μεταξύ τους για ένα έγκλημα για το οποίο έχουν συμβάλει και οι δύο από κοινού. Μάλιστα. Κυρία Γιάννη, λοιπόν, επειδή είπε κάτι ο κύριος Σιτηχάκης πολύ εύστοχο. Να τους απορρίψει και να τους ρίξει στο χρονοτούλα, ναι, από τις ιστορίες. Να πούμε και αυτό για τα δάνεια. Βλέπετε εσείς μία σύγκληση του κύριου Σιντιχάκη με τον κύριο Μιλωνάκη? Όχι. Καλά, βέβαια. Δεν είναι δυνατόν. Όχι, δεν είναι προβοκατόρικα. Αυτό είναι προβοκάτσια αρχή του είδου. Γιατί μετατρέψατε τον αγώνα του λαού σε ιδιώνυμο? Γιατί δώσατε το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία να περνάει νομοσχέδια κατά των διαδηλώσεων? Κύριε, μία άλλο τελεία παρακαλώ. Που καταργεί τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και κουνάτε το δάχτυλο στο ΚΚΕ. Τροπή σα. Θέλει πολύ θράσος για να απευθύνεστε στο ΚΚΕ και να το ταυτίζετε με εθνικιστικά και ακροδεξιά κόμματα. Κάνετε λάθος. Κύριε Σιντιχάκη, ηρεμήστε. Κατεβείτε από τα λόγο, κύριε Σιντιχάκη. Ούτε εθνικιστικά, ούτε ακροδεξιά. Ούτε ακροδεξιά. Όχι, να μιλάτε για το δικό σας το κόμμα. Για την ελληνική λύση πρέπει να, όταν μιλάτε, να σκέφτεστε τι λέτε. Λοιπόν, κυρία Γιάμαλη, εδώ κυκλοφορούν δισεκατομμύρια πάνω από το κεφάλι του λαού. Ταμείο ανάκαμψης, με επιχορηγήσεις, με δάνεια. Και την ίδια στιγμή περνάνε τον υποκατώτατο μισθό. Περνάνε μέτρα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε βάρος του λαού. Δεν θωρακίζουν το σύστημα υγείας. Δεν θωρακίζουν τα σχολεία για να προστατεύσουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Και τσακώνονται για το ποιος έχει κάνει τα χειρότερα σε αυτή τη χώρα. Τροπή. Γιατί μιλάτε όλοι μαζί? Τι έχει συμβεί τη δεύτερη ώρα πάλι? Πάλι παραπληροφορείτε, κύριε Σπίρτσι, διότι ο κατώτατος και υποκατώτατος μισθός, το γνωρίζετε ότι καθορίζεται με βάση τα επίπεδα της οικονομίας, είναι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και καθορίζεται με βάση την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Κύριε Σιντιχάκη, όμως θα θυμάστε ότι ο υποκατώτατος πριν τον κύριο Βρούτσι δεν υπήρχε. Καταργήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και καταργήθηκε από την Αχτσιόγλου. Η κουβέντα θυμίζει τη θεωρία του Χότζα. Δηλαδή, μείωσαν 20-25 φορές τις συντάξεις. Έχουν φτάσει σε απίστευτα οριακά επίπεδα το βασικό μισθό, σε εξατλιωτικά επίπεδα. Και σήμερα κουβεντιάζουμε εάν έδωσε ένα ή δύο ή, ο ΣΥΡΙΖΑ, ή αναφέρεσε ένα ή δύο η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η θεωρία του Χότζα. Εντάξει, σου αφαιρώ 20 και σου δίνω ένα. Συνεχίστε στην ίδια γραμμή. Και πρέπει να θεωρείτε, και πρέπει να πει και ευχαριστώ εργαζόμενο στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Όχι δα.